Επειδή δεν υπάρχει σαφής δέσμευση από την Ελλάδα ότι θα παγώσει κάθε εξαγγελία, απορρίπτεται το. Εμείς τι θα κάνουμε τώρα, έχουμε ένα όριο στο οποίο θα επιμείνουμε. Καταρχήν αυτά που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο συνόλος Σακελαρίδης. Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει με το εξής. Μνημόνιο και συνέχιση της λιτότητας με νέα μέτρα στη χώρα. Εντάξει, να κόψετε συντάξει και να κόψετε μισθό. Δεν είναι λίγο πράγμα. Πολύ είναι. Γιατί σήμερα, αν πολύ σήμερα είναι, αλλά αυτό, δεν ήταν αυτό, 20, γερμανία. Θα πω και τι ήταν. Αν σήμερα 20 του Φλεβάρι τα πράγματα ήταν διαφορετικά, το ελάχιστο που θα υπήρχε ως πολιτική θα ήταν το γνωστό mail του Σαμαρά Καρδούβελη. Μην ξεχνάμε, γιατί λέω το ελάχιστο, γιατί τα 19 προαπαιτούμενα της Τρόικας πριν τον Δεκέμβρη ήταν ακόμα παραπέρα. Μπορεί να είχαμε και ακόμα παραπέρα. Mm-hmm. Άρα μπαίνει το εξής ζήτημα, και αυτό αποτυπώθηκε και από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι για μας μνημόνιο και πολιτικές τέτοιου χαρακτήρα δεν μπορεί να υπάρχουν, δεν μπορεί να βαθύνει η λιτότητα, δεν μπορεί να βαθύνει η εσωτερική υποτίμηση. Αυτά πρέπει να γίνουν σε ένα πλαίσιο συνοχής της Ευρώπης και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συζήτηση. Δεν πηγαίνω στο αν, είπε ο κύριος Οικονομέας, με την εξής λογική. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία μιας διαπραγμάτευσης και ενώ Eurogroup το απόγευμα. Αν πηγαίνεις με αν και με ξεκαθαρισμένο τι θα κάνω προς τον άλλον, δεν έχει νόημα να πάει. Μισό λεπτό, γιατί. Μισό λεπτάκι. Για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. 7:52 εχθές, σε όλα τα διεθνή μέσα, ανακοινώνεται η επιστολή που κατέθεσε ο κύριος Βάισμαν, αν δεν κάνω λάθος, στο Euroworking Group. Ο οποίος λέει δεν έχει νόημα να γίνει Eurogroup. Εμείς απορρίπτουμε ευθύς εξ αρχής το ελληνικό αίτημα. Αυτό έγινε 7:52. Ναι. 8:14 το Bloomberg ανεβάζει, κάνει ανάρτηση η οποία δεν διαψεύστηκε, ότι υπάρχει ένας ανοιχτός δρόμος να γίνει συζήτηση. Ναι, μια βάση. Από τη γερμανική πλευρά. Από τη γερμανική πλευρά, έτσι. Στις 8:14. 8.30 ώρα ανεβαίνει το tweet του Πρωθυπουργού της χώρας, το οποίο λέει ότι ήταν θετικό το κλίμα της συζήτησης με την Μέρκελ. Τώρα συζητάμε τι είπαν ακριβώς σε 50 λεπτά συζήτησης, δεν νομίζω ότι είναι δόκιμο, άλλωστε θα φανεί. Θα φανεί. Ακριβώς, θα φανεί. Εμείς, επειδή το ρωτήσατε, εγώ νομίζω ότι θα γίνει ένα παιχνίδι διατυπώσεων σήμερα. Εντάξει. Θα γίνει, θέλω να με καθαρώσω αυτό λογικό πράγμα. Όμως εκδηλώνω τις προθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Τι είναι οι προθέσεις? Ότι ένα παιχνίδι πλαστικότητας που θα οδηγεί σε μια εξάμηνη, σε ένα εξάμηνο πρόγραμμα γέφυρα, εντός του οποίου εξαμήνου. Λέξη γέφυρα πάντως είχε αφαιρεθεί από την τελευταία. Ναι, εντάξει. Εντός αυτού του εξαμήνου θα γίνει μια πραγματική διαπραγμάτευση για τη ρύθμιση του χρέους. Και καθώς ταυτόχρονα η κυβέρνηση θα παρουσιάζει και αποτελέσματα. Θα παρουσιάζει μια σειρά αποτελέσματα. Το σχέδιο. Τη ρύθμιση, αυτό, μιλάω για τη ρύθμιση. Γιατί το ζήτημα, αν θέλετε, του τι θα γίνει με το χρέος, πώς το χρέος θα γίνει βιώσιμο, είναι μια διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, διαπραγμάτευση. Εμείς αυτή τη διαπραγμάτευση προσερχόμαστε με τη θέση μας ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο, ότι χρειάζεται απομείωση του χρέους και μια σειρά άλλες τεχνικές κούρεμα η απομείωση. Συγγνώμη. Τη διαφορά μου τη λέτε. Ναι. Για πείτε μου το κούρεμα να σας απομείωση. Ας πούμε αυτό να σας απαντήσω. Απομείωση του χρέους είναι, ας πούμε, να το κάνεις πιο διαχειρίσιμο, μακραίνοντας το χρόνο αποπληρωμής, μειώνοντας το επιτόκιο ή χρησιμοποιώντας εργαλεία χρηματιστηριακά. Μετατρέποντας, ας πούμε, με τα ομόλογα τα οποία δεν λείπουν, ναι. Και ουσιαστικά μεταθέτοντας το χρέος για πολύ πιο πίσω. Αυτό σημαίνει λέξη απομείωση. Αυτή είναι απομείωση με την έννοια, ότι αυτό που πληρώνεις κάθε χρόνο είναι αυτό λιγότερο για την αυτή. Ναι, κούρεμα σημαίνει χρωστάω 100 και χρωστάω το κουρεύω και το κάνω 50. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Μιχελάκη, στο οποίο πρέπει και εσείς να. Όχι εσείς ο ίδιος, και η Νέα Δημοκρατία εννοώ. Όχι, εγώ δεν τοποθετώ. Απλώς επειδή με ρωτήσατε κάτι. Πολύ προσεκτική και σε σχέση και με την συνολική προσπάθεια που είναι ελληνική προσπάθεια. Είναι ελληνική προσπάθεια και να μην συμφωνούμε σε αυτό, έτσι δεν είναι. Χτυπάτε λάθος πόρτα. Όχι, λέω. Πρέπει να. Όχι, θα τοποθετηθώ και θα σας πω. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αν είναι εσωτερικά. Για λόγους πολιτικούς ή κομματικούς. Όχι. Άρα δεν αυτό είναι το. Εντάξει, ο Μιχελάκης. Άρα δεν λέω για τον κύριο Μιχελάκη. Έχει εκφραστεί. Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, κύριε Βρίτσα. Δύο αυτά. Μιλάμε πολύ ώρα και δεν είναι. Εγώ διάβασα το κείμενο που στείλαμε, την πρόταση δηλαδή. Εκεί καταρχήν λέει ότι ζητούμε να αποφασιστεί σήμερα και να απομειωθεί το πρωτογενές πλεονέκτημα από 3,5 να πάει στο 1,5.
Δεν το λέει αυτό. Δεν το λέει μέσα. Όχι, όχι. Δεν το λέει. Δεν το λέει. Δεν το λέει. Λέει όμως. Εντάξει, εντάξει, να λέει. Κύριε Καμπουράκη, να είναι. Αυτό όμως οι Γερμανοί επ' αυτού, που είναι πολύ σοβαρό, δεν έχουν τοποθετηθεί καθόλου. Δηλαδή τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και δεύτερον, εγώ είχα την αίσθηση ότι αυτό θα συζητηθεί στη μεγάλη διαπραγμάτευση που θα γίνει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που θα έχουμε την άνεση. Ακριβώς. Για το γεγονός. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή, ως πιο σκληρή μέσα σε εισαγωγικά, γιατί όταν πηγαίνει σε μια διαπραγμάτευση δεν μπορεί να πηγαίνει, εμφανίζονται, αν θέλετε, οι Γερμανοί χριστιανοδημοκράτες, και είπατε και τη διαφοροποίηση του Γκάμπριελ, ότι δεν θα βρεθεί και εκεί η ισορροπία, και συντηρητικοί ηγέτες στην Ευρώπη, οι οποίοι πηγαίνουν για εκλογές στο επόμενο διάστημα, αν θέλετε να το δούμε έτσι. Αλλά ποιο είναι το συμφέρον της Ελλάδας, παίρνοντας ως δεδομένο αυτό που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι το μνημονιακό πρόγραμμα δεν υπάρχει στο δικό μας μενού επιλογών, προσπαθούμε να έρθουμε σε μια συμφωνία εξάμηνης διάρκειας ώστε να γίνει μια ουσιαστική διαπραγμάτευση. Έχουμε επιτυχίες ως τώρα στο εσωτερικό. Εντάξει, αν σου πει λοιπόν όπως ρώτησε και ο Γιώργος, ότι παιδιά, αυτό που εξαγγείλατε για τις δόσεις είναι, έχει δημοσιονομικό κόστος, πάρ το πίσω, να το κουβεντιάσουμε και να το φέρουμε τα πέρα. Πάγωσε το τουλάχιστον, πρέπει να συνεννοηθούμε. Είμαστε, όχι. Είμαστε έτοιμοι να αποδείξουμε με κάθε τρόπο ότι αυτό που αφορά τις δόσεις, πέρα από ζητήματα που αφορούν το εσωτερικό μας δίκαιο, δεν είναι ενέργεια η οποία δημιουργεί δημοσιονομικό κόστος, αντίθετα δημιουργεί δημοσιονομικό όφελος. Έτσι, άλλωστε αυτό είναι και το πιο εύκολο, αν θέλετε. Αυτό, κύριε Βίτσα, όμως, λέμε αυτό τώρα, αυτό, σε ένα πολύ πιο φιλικό για τους ίδιους περιβάλλον, δεν μπορείς να τα αποδείξει ή να το κάνει αποδεκτό ούτε η Νέα Δημοκρατία. Αν το θέμα, αυτό προσπαθούσε, δηλαδή, από τότε. Αν, κύριε Οικονομέα, το θέμα αφορά το πεδίο της πολιτικής και έρχεται μόνο σε πολιτική απόφαση μπορείτε να πάρει. Οποιοσδήποτε έρχεται και σου λέει εξ αρχής απορρίπτω οτιδήποτε, είναι άλλου είδους, αν θέλετε, διαπραγμάτευση. Θέλω να πω, θα γίνει διαπραγματευτική μάχη, το τι μάχη σημαίνει το ένα και τι σημαίνει βεβαίως το άλλο και τι είναι το δημοσιονομικό. Δεν υπάρχει καμία αντίρρηση σε αυτό. Δηλαδή εδώ σου λέει η εξαγγελία ότι θα προσλάβετε ανθρώπους, θα επαναπροσλάβετε, και αυτό δημοσιονομικό κόστος έχει. Δεν είναι εμφανές. Αν θέλετε να μας πνίξουν. Δεν είναι εμφανές ότι αυτή τη στιγμή. Αν θέλουν να μας πνίξουν, έτσι θα μας λένε συνέχεια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εμφανές ότι γίνεται μια διαπραγματευτική μάχη και πολλές φορές και σε δημόσια θέα. Άρα αυτή τη μάχη θα τη δώσουν. Ωραία, εάν έχουμε και λέμε τώρα, οι Γερμανοί μας πνίξουν. Έβαλε ένα θέμα πολύ όμορφο, ας πούμε, ξέρω, που αφορά τις επαναπροσλήψεις, αφορά την ΕΡΤ κτλ. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Εμείς αυτούς τους ανθρώπους, είναι 3.000, 3.500, θα τους επαναπροσλάβουν. Εντάξει, θα κόψεις από τους 15 τους και... Υπάρχουν τρόποι, μέθοδοι για να κάνεις τέτοιες διαδικασίες. Εμείς από το γεγονός ότι δεν μπορεί, ότι κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στο μνημονιακό πρόγραμμα και στη δανειακή σύμβαση, δεν πρόκειται να φύγουμε.